Καλημέρα και από μένα, ε, εκ μέρους και του ΣΕΑΔ σας καλωσορίζουμε στο συνέδριό μας, το 21 ο συνέδριο. Ε, η παρουσίαση είναι ε, γραμμένη στα αγγλικά, καθώς δεν έχουμε ε, μετάφραση, οπότε σκεφτήκαμε για τους, ε, ενδεχομένως για κάποιους ξένους οι οποίοι θα είναι μέσα στην αίθουσα, να μπορέσουν λίγο να την παρακολουθήσουν. Ε, θα προσπαθήσω να, να τα πω πολύ γρήγορα, που συνήθως τα καταφέρνω, τα λέω πολύ γρήγορα, και να μείνω περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που μας ενδιαφέρουν και που θα θέλατε κι εσείς να ακούσετε. Ο ΣΕΑΒ έτσι κι αλλιώς είναι γέννημα θρέματων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μέσα είναι αξιόλογοι συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, επιτρέψτε μου έτσι λίγο κάτι πιο προσωπικό. Να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, η Λία, η Ολλανδέζο, όλη αυτή την ομάδα που είμαστε χρόνια μαζί. Τα παιδιά από το γραφείο μου, τον ΖΙΣΙ, την, την Πόπη, την Ηλιάνα, την Νίκη, τον Γιάννη ε, και βέβαια τα, την ομάδα, το, την Επιτροπή των ε, ηλεκτρονικών Ελεκτρονικών Πηγών που είναι συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια ο Μανώλης ο Κουκουράκης, η Μαρία Ινταουντάκη, ο Αλέξανδρος ο Ηλιάκης η Μαρία Εφρατζή και η Στέλη Κοτσόνη που δεν είναι σήμερα εδώ. Αυτό είναι με, με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη αγάπη... και είναι πολύ μεγάλη τιμή που έχω τόσο εξαιρετικούς συνεργάτες δίπλα μου. Λοιπόν, ξεκινώ πολύ γρήγορα. Θα σας δώσω θα σας δώσω λίγο μια εικόνα για το τι, που βρισκόμαστε. Όπως θυμάστε, πίσω το 1998 εμπνευσμένοι συνάδελφοι... ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια ε, για την κοινοπραξία των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες... Ε, για πρόσβαση στο συνδρομητικό περιεχόμενο. Αυτό βέβαια με τα χρόνια άλλαξε. Προχωρήσαμε σε αυτό που λέμε τα, τα big deals, τα μεγάλα πακέτα, όπου αγοράζαμε, εξακολουθούσαμε να αγοράζουμε προ, ε, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο και ηλεκτρονικό υλικό. Και αυτό βεβαίω ε, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και έχουμε προχωρήσει σε αυτό που λέμε τι συμφωνίε μετασχηματισμού. Όταν λέμε συμφωνίε μετασχηματισμού, στην ουσία μιλάμε για συμφωνίε που καλύπτουν και το δικαίωμα τη πρόσβαση αλλά και το δικαίωμα τη δημοσίευση. Ε, 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 εμείς που εργαζόμαστε στο, στο ΣΕΑ Σε αυτό εδώ το κομμάτι των ηλεκτρονικών πηγών ε, Μετά από τα χρόνια που περάσαν από το 2016 Και κυρίως από το 2019 και εδώ Έχουμε αποκτήσει μία πολύ καλή τεχνογνωσία για, το, για, για όλα αυτά που θα πρέπει να κοιτάμε πριν προχωρήσουμε στη σύναψη των συγκεκριμένων συμφωνιών. Ένα από τα μεγαλύτερα μελήματά μας είναι πώς θα εξασφαλίσουμε αυτό που θα κάνουμε στη Συμφωνία Μετασχηματισμού να, να είναι... Ε, να είναι βιώσιμο με τα χρόνια δηλαδή που θα περάσουν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το εξελίξουμε και όχι να μείνει στάσιμο βεβαίως μας ενδιαφέρουν σε επίπεδο ε, κοινωνικό αν θέλετε και η, η ισότητα και η ποικιλομορφία δηλαδή να, να, σε όλα τα μέλη μας να δίνουμε το τα ίδια, ε, την ίδια πρόσβαση και τα ίδια δικαιώματα για τη χρήση των άρθρων που μπορούν να δημοσιεύσουν σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση και φυσικά ποικιλομορφία να, να, καλύπτουμε όλες τις, όλα τα επιστημονικά πεδία. Ε, γι' αυτό και λέμε λοιπόν ότι οι συμφωνίε μετασχηματισμού είναι μεταβατικέ συμφωνίε και δεν αντιτίθενται ούτε αποκλείουν την επιστημονική δη, ε, ε, δημοσίευση. Και αντίθετα, αποτελούν μια μεταβατική διαδικασία για να φτάσουμε στο κομμάτι τη ανοιχτή πρόσβαση που θέλουμε. Ε, οι καθοριστικοί παράγοντε για μα για τη μετάβαση σε συμφωνίε ανοιχτή πρόσβαση ε, ε, είναι η ανάλυση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων που παίρνουμε από του εκδότε μα, οι προσφορέ κτλ. Ε, και όλα αυτά βεβαίως με τα χρόνια έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε την, την εμπειρία, ε, τη συνεργασία, την τεκμηρίωση για ποιο λόγο επιλέγουμε το έναν έναντι του άλλου ε, ε, σε σχέση με τις συμβάσεις μας. Και αυτό βεβαίως μας έχει δώσει μια συλλογική δύναμη σαν ομάδα και σαν κοινοπραξία όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και σε όλο το, τον ευρωπαϊκό χώρο. Ε, Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, λέγοντας φορείς στην έρευνα και στην εκπαίδευση, εννοούμε, στη συγκεκριμένη παρουσίαση εννοούμε τις βιβλιοθήκες και τα πανεπιστήμια. Εμείς τόσο, Έχουμε την Γενική Συνέλευση, για όσους δεν το γνωρίζουν, όπου υπάρχει εκπρόσωπος από κάθε πανεπιστήμιο και συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποια αιτήματα από τις βιβλιοθήκες για, είτε για, για πρόσκληση υλικού, είτε για, για δημοσιεύσει ανοιχτής πρόσβασης, για την αποκτήση ενώ για την αγορά δημοσιεύσεων. Ε, οι αποφάσεις παίρνονται, παίρνονται συλλογικά προφανώς και έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια στο το παράρτημα επιστημονικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δραστήριο παράρτημα, ε, γιατί στην ουσία υπάρχει αυτό το group της ανοιχτή πρόσβασης όπου υπάρχει εκπρόσωπος από κάθε ίδρυμα και στην ουσία αυτό το κίνημα της ανοιχτή πρόσβασης προωθείται μέσα από τα, από τα, ιδρύματα, μέσα από τα πανεπιστήμια προς, ε, ε προς όλους του, τους εμπλεκόμενους φορούς. Και βεβαίως υπάρχει και η Επιτροπή για την Ανοιχτή Επιστήμη η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 από τη Σύνοδο των Πριτάνων. Μα λείπει ακόμη η θεσμικότητα, αλλά ε, είναι κάτι στο οποίο, στο οποίο δουλεύουμε και νομίζουμε ότι ε, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε και θα είναι πια σαν υποχρεωτικό ή υποχρεωτικό το κίνημα της ανοιχτής επιστήμης και της ε, ανοιχτής πρόσβασης πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Βεβαίω και υπάρχουν περιορισμοί σε όλα αυτά που κάνουμε και το, αν το πρώτο που έρχεται σε όλους μας στο μυαλό είναι το κόστος. Ε, και να προσδιορίσουμε τη, τη, με την έννοια του ότι πρέπει να προσδιορίσουμε τη βιωσιμότητα αυτού που θα επιλέξουμε τη συμφωνίας που θα επιλέξουμε για να δώσουμε στα μέλη μας. Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη διάθεση των κονδυλίων δηλαδή δεν υπάρχει ε, κάποια ρητή διαβεβαίωση από το, από το Υπουργείο που είναι ο χρηματοδότη μα ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται και θα συνεχίσει η Κάθε τρία χρόνια θα πρέπει να ζητάμε, να τεκμηριώνουμε γιατί τα ζητάμε και να μα τα δίνουν αναλόγω. Ε, υπάρχει στο μυαλό μα σαν Επιτροπή ηλεκτρονικών Πηγών αυτό που, ε, που, που βλέπετε και στη διαφάνεια και σχετίζεται με, το, με, τη, με την ισότητα και με τη βελτίωση στα προγράμματα απαλλαγή από τα έξοδα δημοσίευση. Δηλαδή, φτάνουμε πολλέ φορέ σαν κοινοπραξία στο Σημείο, να μην έχουμε να καλύψουμε τις δημοσιεύσεις ε, των ερευνητών μας. Θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο ούτως ώστε να, να είναι δίκαιο αυτό να μπορούν όσοι έρχονται να δημοσιεύουν και να μην αποκλείουμε κάποιους. Ε, και βεβαίως υπάρχουν, υπάρχει πάντα η βιωσιμότητα, είναι μια λέξη που λατρεύουμε να, να μισούμε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, μα ενδιαφέρει με την έννοια τη προτεραιοποίηση να εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα σε αυτά που παίρνουμε. Βεβαίω, υπάρχει. Ε, 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 μα ενδιαφέρει αυτό το performance indicators, δηλαδή κάποιοι δείκτες αποτίμηση για το πώ ε, πώ είναι οι υπηρεσίε που παρέχουμε, κάποια ποιοτικά δηλαδή κριτήρια τα οποία είναι η δουλειά του παραρτήματο επιστημονικής επιστημονική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. και βεβαίω μα ενδιαφέρει πολύ η ανοιχτή επιστήμη με την έννοια τη της, της πρόσβαση και την έννοια τη επαναχρησιμοποίηση. Τώρα. Ε, ε, για την εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας νομίζουμε ότι, ότι, αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και το μεγαλύτερο, ε, 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 τη μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία ταυτόχρονα. Δηλαδή το πώς η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αγκαλιάσει και πώ μπορεί να ακολουθήσει αυτό την ανοιχτή ε, επιστήμη. Ε, ε, Σκεφτόμαστε ότι ένας ε, τρόπος θα ήταν φυσικά η, η προσαρμογή του συστήματος κινήτρων δηλαδή να αλλάξει αυτό το κομμάτι που λέμε τις, ε, 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 η προσαρμογή των μετρήσεων το, της αξιολόγησης των επιστημονικών δεδομένων, αυτό που λέμε τα impact factors ή τα age index με κάποιον τρόπο θα πρέπει να να, 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 κάπως να προσαρμοστεί και στα σύγχρονα δεδομένα ούτως ώστε να, να ενισχύεται ο ερευνητή να δημοσιεύει σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση και να πιστεί για τα ωφέλη τη ανοιχτή πρόσβαση. Ε, υπάρχει πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα για το, για το, το κομμάτι τη χρηματοδότηση. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε σε αιτήσια βάση, σε τριετή για, για το long term, ε, για, για το μακροπρόθεσμο ε, σχεδιασμό και σε αιτήσια βάση για το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό μα. Υπάρχει η πολιτική τη ανοιχτή επιστήμη, η οποία και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. αυτό. Υπάρχει η Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη. Σε συντομία λέγεται ΕΠΑΕ. Είχε συσταθεί πριν από δύο χρόνια. Ο ΣΕΑΒ είναι ιδρυτικό μέλος αυτής της Επιτροπής. και τώρα, σε μια συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων... στην οποία συμμετείχε και ο ΣΕΑΒ, αποφασίστηκε και έγινε η σύσταση από τον Μηχανισμό Υποστήριξης Πολιτικών, αυτό το PSF Open, η συγκεκριμένη επιτροπή να επιβλέπει προβλέψει την εφαρμογή της ανοιχτής επιστήμης στην Ελλάδα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα, ένα τρομερό κατόρθωμα. Ε, 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 πολύ σύντομα θα σας πω και για το καταθετήριο ερευνητικών δεδομένων, την άλλη ε, ε, υπηρεσία που προσφέρει ο ΣΕΑΒ και είναι εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ε, θα μας μιλήσει και η Μαρία Ιφραντζή από το παράρτημα της ΠΑΤΡΑ από την Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης κάποια στοιχεία για τις ανοιχτές δημοσίευσεις πώς πάνε στην Ελλάδα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, και πριν ε, δώσω και το λόγο στη Μαρία αυτή ήταν η χρήση μας βλέπετε ότι το 2022 τα downloads των άρθρων στα επιστημονικά περιοδικά ήταν περίπου 13 εκατομμύρια ετησίως για όλα τα μέλη του ΣΕΑΒ, τα οποία θυμίζω ότι είναι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά ιδρύματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χρήση και βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί. Και αυτή είναι η χρήση για τα βιβλία μας για το 2022. Είναι 4.300.000 κατεβάσματα κεφαλαίων βιβλίων. Ε, η υποδομή τώρα... Ε, το καταθετήριο των ερευνητικών δεδομένων είναι διασυνδεδεμένο ε, με τις εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα και την ελληνική υπηρεσία δεδομένων του HELIX, όπως αντίστοιχα και με άλλες ευρωπαϊκές υποδομές. Ε, συγκεντρώνει, διασυνδέει και επιμελείται τα ερευνητικά δεδομένα κάθε επιστημονικής δημοσίευση δημοσίευσης των ερευνητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ε, για τα ερευνητικά δεδομένα αυτά τα fair data. Ε, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ε, χρήση ε, του καταθετήριου είναι, είναι η συγκέντρωση τη, του, του research output και των δεδομένων των Ελλήνων ερευνητών ε, και ταυτόχρονα να προάγει και όλο το σύστημα και όλο, τη, το, και όλο το, ε, την ερευνητική δραστηριότητα των, των Ελλήνων ερευνητών και να δώσει αυτή την προστιθέμενη αξία στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους ερευνητές και στις βιβλιοθήκες. Τελειώνω λίγο με τις δράσεις και ζητώ από την Μαρία τη Φραντζή, να έρθει στο, στο βήμα. Ε, οι δράσεις και οι δυνατότητες αυτού του συγκεκριμένου καταθετηρίου ε, έχουμε τις υποδομές αποθήκευσης, έχουμε την υπηρε... τις υπηρεσίες ταυτοποίησης μονίμων αναγνωριστικών που είναι τα DOIS και τα ORCID IDs, ε, έχουμε το λογισμικό, εκπαίδευση και υποστήριξη, την προώθηση και τη δημοσιότητα ε, και πολιτικές και υπηρεσίες για data management planning. Ε, θα συνεχίσει η Μαρία και θα ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση και είμαστε στη διάθεσή σας στη συνέχεια στο τέλος αυτού του session για τυχόν ερωτήσεις. Καλημέρα και από μένα και να συνεχίσω με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, η οποία ανήκει στο παράρτημα, με έδρα τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφορήση του Πανεπιστημίου Πατρών. οι δράσει τη μονάδα επικεντρώνονται σε τρει τομεί εργασιών: τη δημοσίευση ανοιχτή πρόσβαση, τα ερευνητικά δεδομένα και τη στήριξη τη κοινότητα συνολικά στο περιβάλλον τη επιστημονική επικοινώνηση. Στην ε, σημερινή παρουσίαση θα, θα γίνει αναφορά κυρίως στις ε, δημοσίευσεις ανοιχτής πρόσβασης και στη στήριξη ε, που παρέχουμε στην κοινότητα μέσα από διάφορα εργαλεία και, και ενέργειες που έχουμε αναπτύξει. Και πριν προχωρήσω σε αυτά, να κάνω μια σύντομη μνήα ε, στα προγράμματα ανοιχτή πρόσβασης που έχει ο σύνδεσμος, ε, ξεκινώντα με τις συμφωνίες που έχουμε με επιστημονικούς εκδότες οι οποίε περιλαμβάνουν το στοιχείο τη ανοιχτή πρόσβαση. Το αναφέρουμε έτσι γιατί είναι διαφορετικέ συμφωνίε. Έχουμε συμφωνίε που περιλαμβάνουν πλήρη απαλλαγή στο κόστο δημοσίευση και τι βλέπετε πάνω-πάνω και αντίστοιχα του εκδότε. Και έχουμε και συμφωνίε με ένα ποσοστό έκπτωση. Έχουμε τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίε στήριξη του αδαμάντινου δρόμου ανοιχτή πρόσβαση με το SCOAP3 που είναι και για περιοδικά και για βιβλία πλέον ε, στο, στο θεματικό πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών και το Open Library of Humanities ε, ε, στην κατηγορία των ε, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Και ε, η πιο πρόσφατη συμφωνία μας είναι η πυλη p H1000 που έχει γίνει με συνεργασία, σε συνεργασία με την εκδοτική πλατφόρμα F1000 και ε, αφορά τη δημοσίευση καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση, ε, παράλληλα όμω υιοθετώντα και στοιχεία τη ανοιχτή επιστήμης, όπω είναι η ανοιχτή ομότιμη κρίση και τα ερευνητικά δεδομένα. Ε, να προχωρήσουμε τώρα να, και να αναφερθώ στα, στα εργαλεία ε, που έχουμε αναπτύξει ε, και πιο συγκεκριμένα στο τομέα των δημοσίευση ανοιχτή πρόσβαση, ε, η μονάδα λειτουργεί ω ε, σημείο επικοινωνίας και επαφής όλων των εμπλεκόμενων μερών και στηρίζει τόσο την ερευνητική κοινότητα αλλά και την κοινότητα των, των βιβλιοθηκών. Εργάζεται και την ελοποίηση των στοιχείων αυτών της ανοιχτή πρόσβασης καθώς διαφέρει από συμφωνία σε συμφωνία δημιουργώντας αντίστοιχα λογαριασμού στα συστήματα των εκδοτών και διαχειρίζεται κεντρικά τις συμφωνίες και τα αιτήματα που υπάρχουν. Ε, και τέλος, ε, παρακολουθεί τις συμφωνίες, ε, συντάσσοντας τις αντίστοιχες αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι της στήριξης, ε, έχει δημιουργηθεί ο οδηγός διαθέσιμων επιλογών ανοιχτή πρόσβασης, ε, όπου υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες ανά συμφωνία, ε, και όταν λέμε λεπτομέρειες εννοούμε τον τύπο των άρθρων που τα περιοδικά περιλαμβάνει συμφωνία, ε, οδηγίες προς τους συγγραφεί και άλλα. Ε, το ευρετήριο ε, περιοδικών που είναι επιλέξιμα, ενώ με αυτά που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες μας, για να δημοσιεύσει κάποιο σε καθεστώ ανοιχτή πρόσβαση. Το, το ευρετήριο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά. Ε, ενώ το, ο οδηγό είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ε, στηρίζουμε του ερευνητέ σε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή μέχρι και την αποδοχή ε, του άρθρου και την αποδοχή από εμά από το Σύνδεσμο για να καλύψουμε το κόστο σε περίπτωση που έχει ε, κάποιο πρόβλημα, παρεμβαίνοντα αρκετέ φορέ ε, στη διαδικασία και επικοινωνώντα με του εκδότε. Και τέλο, έχει δημιουργηθεί και η ομάδα που ανέφερε και η Λία, τη Ανοιχτή Πρόσβαση, ε, στην οποία συμμετέχουν οι συνάδελφοι από βιβλιοθήκε, προκειμένου να έχουμε μια ω το δυνατόν πιο επιτυχημένη συμφωνία. Ε, στο κομμάτι τώρα το, της υλοποίησης ε, του στοιχείου της ανοιχτή πρόσβασης, ε, κυρίως ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι της, ε, της δικαιωματικής χρήσης ε, των συμφωνιών, ε, δουλεύοντας στα συστήματα των εκδοτών. Έχουμε δημιουργήσει το, το εργαλείο προόδου των συμφωνιών για τους βιβλιοθηκονόμους. Ε, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον για τις συμφωνίες στις οποίες υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό άρθρων που μπορούμε να καλύψουμε, οπότε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ε, όπου είναι δυνατό ε, εργαζόμαστε στο, στην, ε, στο κομμάτι της αναδρομικής ε, δημοσίευσης καθεστώς ανοιχτής πρόσβασης, σε συνεργασία πάντα με τους εκδότες και με τους συγγραφείς. Ε, τέλος, το κομμάτι της παρακολούθησης ε, δημοσιεύουμε κάθε τρεις μήνες αναφορές για το σύνολο των ε, συμφωνιών μας και ε, ασχολούμαστε και με την διεξαγωγή ερευνών. Η πρώτη είχε γίνει, να θυμίσω, την Άνοιξη του 2021. Σκοπεύουμε να, να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή ε, νέας έρευνα την Άνοιξη του 2024, ε, ε, απευθυνόμενοι σε μεγαλύτερο αριθμό έτσι ώστε να έχουμε μια ε, καλύτερη εικόνα. Ε, να προχωρήσω τώρα και να σας δείξω και, μια, και ένα γράφημα ε, με την κάλυψη των δημοσιεύσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών για την τριετία από το 19 μέχρι και το 22, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερή αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων που καλύπτονται από τις συμφωνίες μας. Και ε, στην πιο πρόσφατη που έχουμε, αυτή είναι του πρώτου εξαμήνου για το 23, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, όπου επίσης βλέπουμε μια σταθερά ανωδική πορεία των δημοσιεύσεων. Εδώ υπάρχει η κατανομή των δημοσιεύσεων σε ένα θεματικό πεδίο. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις στις, επιστήμες, στις θετικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, και μηχανικής, με μικρότερο μερίδιο οι ανθρωπιστικές κοινωνικές και τα οικονομικά. Ε, στο τύπο στήριξη ε, έχουμε το, τις περισσότερες δημοσιεύσεις με, με κάλυψη του, συνολικά του κόστους ε, δημοσιεύσεις. Ε, το θετικό είναι ότι οι περισσότερες δημοσιεύσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα χρησιμοποιούν την πλέον ανοιχτή άδεια που είναι αυτή της αναφορά η ο κύριος τύπος δημοσίευσης που, που καλύπτουμε είναι τα ερευνητικά άρθρα, όπως βλέπετε υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και ε, οι περισσότερες δημοσίευσεις που έχουμε καλύψει είναι στα, στα υβριδικά περιοδικά και είναι λογικό γιατί ε, μέχρι τώρα οι περισσότερες συμφωνίες μας περιλαμβάνουν ε, ε, υβριδικά περιοδικά. Και, και να τελειώσω με τις σελίδες μας. Υπάρχει η σελίδα με όλες τις συμφωνίες μας και τις λεπτομέρειες και στον ιστότοπο ε, του συνδέσμου. Υπάρχει και η σελίδα μας ε, της μονάδας και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Ευχαριστώ.